Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας βρήκα. Καλό μήνα. Επίσης, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Γκιώκα, και να συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Σαρακιώτη για την πρόταση για προανακριτική που θέλει να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μας πείτε εσείς ποιες είναι οι σκέψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος πάνω σε αυτό. Καταρχήν, εμείς ξεκινάμε από το γεγονός ότι το ΚΚΕ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής και παρά τις δυσκολίες. Και παρά τις δυσκολίες και τα προσκόμματα που έθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία, θεωρούμε ότι υπήρξαν στοιχεία τα οποία βοήθησαν παράλληλα φυσικά με την πορεία της δικαστικής έρευνας στη δικαιοσύνη αλλά και τον αγώνα των συγγενών, οδήγησαν στην κατάθεση ενός ολοκληρωμένου πορίσματος που επισημαίνει και αναδεικνύει και πολιτικές αιτίες για το έγκλημα των Τεμπών, αλλά και συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες που αφορούν πρώην υπουργούς για δύο κακουργήματα. Αφορούν και τον κύριο Καραμαλή και προηγούμενους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά υπάρχει ένα δεδομένο ότι έχουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με βάση τον οποίο τα αδικήματα των προηγούμενων υπουργών έχουν παραγραφεί. Τώρα, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε δηλώσει ότι θα στηρίξουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν, ακόμη και αν το σκεπτικό δεν είναι σύμφωνο με το, εντελώς με το δικό μας, που μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω έρευνα. Η πρόταση για προανακριτική επιτροπή, για παράδειγμα, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μόνο στην περίοδο Καραμαλή και δεν εντοπίζει τις πολιτικές ευθύνες που οδήγησαν στο συγκεκριμένο έγκλημα, και αυτό είναι προφανές, γιατί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμάτι αυτών των πολιτικών ευθυνών και αυτή της πολιτικής η οποία κατάτμισε το σιδηρόδρομο, διαχώρισε τα τρένα από τις ράγες από τα βαγόνια, οδήγησε σε αυτές τις περίφημες συμβάσεις που είχαν γίνει σαν το γεωφύρι της Σάρτας και πάει λέγοντας. Ωστόσο, υπάρχει και εδώ το πρόβλημα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, το οποίο τι κάνει, εξαρτά από την κυβερνητική πλειοψηφία την άσκηση δίωξης, την έρευνα και την παραπομπή του κυρίου Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Και επειδή ακούω εδώ και τους υπόλοιπους βουλευτές που συζητάνε για το συγκεκριμένο ζήτημα, πρέπει να πούμε ότι το ΚΚΕ στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση που έγινε σε δύο βάσεις, θυμίζω, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, επανειλημμένα πρότεινε την κατάργηση του άρθρου 86, του περίφημου νόμου περί ευθύνης υπουργών, της ατιμωρησίας και της συγκάλυψης, προσθέτουμε εμείς, προκειμένου να μην εξαρτάται η δίωξη υπουργών από τη βούληση της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Και αυτό είναι το εμπόδιο σε συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτό είναι, αν θέλετε, και ο σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας στις προσπάθειες που κάνει για τη συγκάλυψη. Αυτές οι προτάσεις λοιπόν του ΚΚΕ απορρίφθηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει αυτός ο νόμος που καθιστά την κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας τον κυρίαρχο, να το πω έτσι, για το αν θα παραπευθεί ή όχι ο κύριος Καραμαλής. Κάθε κόμμα κάνει την πρωτοβουλία του και όποιος επικροτεί, ψηφίζει ή καταψηφίζει, παίρνει και την ευθύνη των αξιών του. Εμείς πήραμε την ευθύνη. Εσείς, και όσον αφορά την κατάθεση. Σκεπτικό, αναφέρουμε στο σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι δεν τον καταθέτω την σύσταση προκατακτικής γιατί θα μου την απορρίψουν. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα δίλημα, να το πω έτσι, ότι η κατάθεση μιας πρότασης για προανακριτική επιτροπή που εκ των προτέρων υπάρχει δήλωση ότι θα απορριφθεί, οδηγεί κατά κάποιο τρόπο σε μια αμνίστευση του κυρίου Καραμαλή. Όμως αυτό υπάρχει, είναι υπαρκτό αυτό το δίλημα. Ωστόσο, ξαναλέω ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν υπάρχει, να το πω, ως φυσικό φαινόμενο. Ήταν αποτέλεσμα, η θέσπιση και η διατήρησή του ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Και αυτές τις πολιτικές επιλογές στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση τις έκαναν συγκεκριμένα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Άρα το δίλημα που υπάρχει σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το αν θα καταθέσει ή όχι την πρόταση για προανακριτική επιτροπή, ήταν ένα δίλημα που το συνδιαμόρφωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την αιμονή του να μείνει ο συγκεκριμένος απαράδεκτος νόμος. Άρα εσείς τώρα που υπάρχει αυτό το θέμα ανοιχτό, πώς θα κινηθείτε? Εμείς θα δούμε
αν θα κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση και ανάλογα θα αντιμελετήσουμε και θα τοποθετηθούμε. Γενικά, ως ΚΚΕ, στηρίζουμε πάγια προτάσεις είτε για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή που μπορούν να οδηγήσουν σε μια διερεύνηση πιθανών αδικημάτων. Πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε, ξαναλέω, ένα ολοκληρωμένο πόρισμα. Ένα ολοκληρωμένο πόρισμα που αναδεικνύει τόσο τις πολιτικές όσο και τις ποινικές ευθύνες πρώην Υπουργών. Όμως το πρόβλημα παραμένει, είναι υπαρκτό. Πολύ ο νόμος περί ευθύνης Υπουργών, σαφώς, πολύ που συζήτηση. Εξαρτά από την κυβερνητική πλειοψηφία και εν προκειμένου από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, το αν θα διωχθεί ή θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη ο κύριος Καραμαλής. Πολλή συζήτηση έχει γίνει για το θέμα και αυτό και δικαίως γίνεται η συζήτηση, γιατί είναι 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση και οι συγγενείς των θυμάτων για να ξέρουν τι έγινε και ποιος, αν υπάρχουν ευθύνες και έχουν τις ευθύνες. Γίνεται λίγη συζήτηση όμως στο να μην ξαναέχουμε Τέμπη. Βεβαίως. Γι' αυτό και αν θέλετε η δική μας προσέγγιση, και αυτό φάνηκε και όταν συζητάγαμε τις εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές και κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής και στη συνέχεια στην συζήτηση των πορισμάτων ή στην πρόταση, στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας, η δικιά μας προσέγγιση είναι αφενός να χυθεί άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση και να τιμωρηθούν οι ένοχοι και οι υπεύθυνοι αυτού του εγκλήματος όποιοι και αν είναι, αφετέρου να μην υπάρξει άλλο τέτοιο έγκλημα στον οποίο να χάσουν τη ζωή τους αθώοι άνθρωποι. Εδώ μιλήσαμε για συγκεκριμένες πολιτικές αιτίες. Για συγκεκριμένες πολιτικές αιτίες που εξελίχθηκαν με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια. Μιλήσαμε για παράδειγμα για την πορεία κατάτμησης του σιδηρόδρομου με βάση την πολιτική απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο σιδηρόδρομος έσπασε σε κομμάτια, αλλού ήταν το κομμάτι που έμεινε στο δημόσιο των υποδομών, αλλού πήγε το κομμάτι των τρένων, που ήταν και το πιο κορδοφέρο κομμάτι και το οποίο ιδιωτικοποιήθηκε στην Ιταλική εταιρεία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πουλήθηκε στην ιδιωτική εταιρεία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσαμε επίσης για τα συστήματα προστασίας, για τα ελλειπής συστήματα προστασίας, αναδεικνύοντας και εδώ τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στο 20% του δικτύου σε επίπεδο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν εγκατεστημένα σύγχρονα συστήματα προστασίας. Δηλαδή, από τη μία μεριά υπάρχει η απέτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες και μεγαλύτερες χωρητικότητες στα τρένα, προκειμένου να διακινείται μεγαλύτερος όγκος εμπορευμάτων και επιβατών, γιατί αυτό φέρνει κέρδη, φέρνει χρήμα. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή η κίνηση εποπτεύεται από απαρχαιωμένα, ελλειπή, μισοσυντηρημένα μέτρα προστασίας και μέτρα ελέγχου. Και το τρίτον είναι όλη αυτή η ιστορία των αμαρτωλών συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και η περίφημη 717, αλλά δεν είναι μόνο η 717. Εμείς αναδείξαμε με βάση και στοιχεία που προέκυψαν από την Εξεταστική Επιτροπή ότι από το 2006-2007 έτρεχαν και άλλες συμβάσεις που δεν ολοκληρώθηκαν όσον αφορά συστήματα προστασίας, όπου εκεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών, και μάλιστα ορισμένες, αυτός ο ανταγωνισμός ουσιαστικά τροφοδοτούνταν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με τα λόμπι, τα επιχειρηματικά συμφέροντα κτλ., οδηγούσε σε αυτό το τέλμα των συμβάσεων με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σύγχρονα μέτρα προστασίας. Άρα λοιπόν, εμείς αναδεικνύουμε και τις ποινικές ευθύνες, αλλά και τις πολιτικές αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο, κάτι αντίστοιχο. Τώρα στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές βλέπουμε ότι το κλίμα, το πολιτικό, έχει αρχίσει να πολλώνεται. Και με χαρακτηριστικά και εκφυλισμού φυσικά, αυτό, όπως συμβαίνει συνήθως. Αυτό θέλω να μας σχολιάσετε. Εγώ αναφέρομαι περισσότερο στο θέμα που ανέκυψε χθες με τα όσα έγραψε η κυρία Κρήτα και αφορούσαν τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, επειδή αυτό ξεκίνησε με το ζήτημα των οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων κτλ. Δεν περιμέναμε καμία ανάρτηση ή κανένα SMS προκειμένου να δούμε ότι υπάρχει αυταπόδεικτη σχέση ανάμεσα
και στην κυβέρνηση και σε άλλα κόμματα με επιχειρηματικές συμφέροντα. Καταρχήν αυτό προκύπτει από την ίδια την πολιτική την οποία υλοποιούν. Από τη στιγμή που η πολιτική που υλοποιούν υπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και συνολικότερα τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αυτό οδηγεί και σε σχέσεις παζαριών, συνδιαλλαγής και πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα η συζήτηση βεβαίως έχει πάρει χαρακτηριστικά πολιτικού κουτσομπολιού. Με τις αναρτήσεις, με τις κόντρα αναρτήσεις του Πρωθυπουργού και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργικού Γραφείου, με τις δηλώσεις ότι εγώ θα πάω μάρτυρα στο δικαστήριο κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά κατά τη γνώμη μας αποπροσανατολίζουν σε μια περίοδο που υπάρχουν πολύ κρίσιμα προβλήματα. Πολύ κρίσιμα προβλήματα. Υπάρχουν τα ζητήματα της ακρίβειας και του εισοδήματος που δεν αντιμετωπίζονται με τα μέτρα της κυβέρνησης. Κάθε άλλο διαιωνίζεται και οξύνεται μια κατάσταση. Υπάρχουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τα πολύ σοβαρά που εμείς αναδεικνύουμε με κάθε αφορμή των διεθνών εξελίξεων και της συμμετοχής της χώρας μας σε εμπειραλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις στην Ουκρανία, στην Ερυθρά Θάλασσα και αλλού. Υπάρχουν σοβαρά συνεπώς λαϊκά προβλήματα τα οποία πρέπει αυτά να συζητήσουμε και να συζητήσουμε και τις αιτίες που σχετίζεται αν θέλετε και με τις ευρωεκλογές, γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ζήτημα αυτό είναι κυρίαρχη. Mm-hmm. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή εδώ είμαστε στη Βουλή, το 90% των νόμων που περνάνε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αποτελούν ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι πολύ κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών, είναι πολύ κρίσιμα τα ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και αυτά πρέπει να συζητήσουμε και όχι μια εκφυλιστική. Εσάς σας βλέπουμε ανεβασμένους πάντως, δεν έχετε άγχος. Μήπως θέλετε να εκμεταλλευτείτε το γεγονός αυτό που λέει η Λουκία, που λένε οι δημοσκοπήσεις ότι είσαστε τραβάνε την ανηφόρα τα ποσοστά σας και να ζητήσετε κι εσείς διπλές εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θεωρούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει συσσωρευτεί μια πολύ σημαντική πείρα στους εργαζόμενους στο λαό μας και από την πολιτική των κυβερνήσεων και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα υπάρχουν και με βάση στοιχεία δημοσκοπήσεων υψηλά ποσοστά που αποδοκιμάζουν τη συγκεκριμένη πολιτική γιατί ο άλλος την βιώνει πλέον στην καθημερινότητά του. Mm-hmm. Και αυτό αν θέλετε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολύ μαζικές κινητοποίησεις, πολύ μεγάλοι αγώνες για μια σειρά ζητήματα, για τα εργασιακά, για τα αγροτικά, για τις διεθνείς εξελίξεις κτλ. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τις βλέπαμε και ρεπορτάζ στα κανάλια κτλ. Στην Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία και αλλού, που δείχνουν ότι υπάρχουν στοιχεία αμφισβήτησης στους ευρωπαϊκούς λαούς απέναντι σε αυτή την συμμαχία των καπιταλιστικών κρατών που είναι μια φυλακή για τους λαούς, λέμε εμείς. Αυτό το ζήτημα λοιπόν πρέπει να εκφραστεί. Πρέπει να εκφραστεί στη μάχη των ευρωεκλογών. Και αυτό μπορεί να εκφραστεί με την αποδυνάμωση των κομμάτων που υπηρετούν αυτή την πολιτική και με την όσο γίνεται μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ, που θα είναι ένα μήνυμα τόσο για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, για να δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης, θα στείλει όμως και ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα αντίστασης στις σημερινές συνθήκες. Διπλές εκλογές τις θέλετε? Εμείς, ή όχι? Ξέρετε, είμαστε πάντα έτοιμοι. Πάντα έτοιμοι. Δεν τις ζητάτε, είσαστε έτοιμοι. Είμαστε πάντα έτοιμοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώκα, για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση και για όσα μας είπατε.